ancient Greek composer Thomas Pax. Λοιπόν, άλλο ιστορία με αυτό το μυαλό, διότι έχει ζηλέψει όταν έχουμε δώσει ναχώ σημασία σε άλλο τύπος μέσα σε μερικά δίντρα. Μια μέρα είδε κάτι το ανόητο πάνω στο τηλεόραση και είπε να το απομιμούσε, ώστε έβγαλε το βέος του. Και έκανε ούρο απ' έξω από το παρατήρι και τον έχει προλάβει τον πατέρ Αθανάσιος σαν εμπέδρα και έγραψε το μία μονία για να διαβάσει από το Ευαγγέλιο το επόμενο Κυριακή αμπρός στο Εκκλησία. Όμως δεν του είπεν ποιο σελίδα. Εάν είπεν, ήταν να το μάθει. Όμως τώρα έπρεπε να μάθει και να έχουν τα ελληνικά του γράμματα σε μία εβδομάδα. Γύριζαν ως εκείνο το τηλεόραση. Ίντερνετ, ένα μπουδόλαδόση, για να μάθει τι έλεγε κάτω γράμμα. Και ήβρεν ένα μάθημα, πορεία, που δουλεύει σε μία εβδομάδα. Όμως δυστύχησε κάπου 500.000 δραχμές. Επίεν στο τράπεζο για να το αφραβήσει. Όμως το είπανε όχι μαύριον, όχι πι μαύριον, μα ξαναμάθημα. Και τότες θα ήτανε και αρκά ως εκείνο το γελό. Τέλος πάντων, ήταν το Κυριακή ημέρα για μια κάκης εσεκόνητο από το κρεβάτι. Τηλεφωνήσαν και το πάτε στο τι και είπαν να τον εγκάλουν με τον ζώο και μπήξαν τον μες το πιπί, μες το αυτοκίνητο. Το λίγο μες το εκκλησία να με κυβάλλει ο μπρος ο πατέρ Σωτήρης και έδωσε του τον Ευαγγέλιο ως το πρώτο σελίδα. Εάν ήξερε πως θα ήταν πραγματικά τελεία ως το πρώτο σελίδα, ήταν να το μάθει σε μία εβδομάδα. Όμως δεν το ήξερε. Γιώργος, του λέγει ο πατέρ Σωτήρης. Και δεν μπορούσε να διαβάσει ούτε μία λέξη. Και γίνηκε εσύν ο μπρος σε μία εκκλησιά. Διότι ήταν από αυτά τα κοπεδούκια. Αντί να κόνεται το γονείς του και να πάει κανέναν ελληνικό σχολείο Σαββατό ημέρα για έναν πρώτο βραβείο δηλαδή. Ήταν από αυτός που εγκάθεταν στο τηλεόραση ακόμη με το ρούχα το κρεβάτι. Σαν εμένα υποτίθεται ένα παράδειγμα.
για τον καλόν τρόπο. Ένε, έπιασα τον πρώτο βραβείο. Πέντε φορές σειρά, σε κάθε χρόνο μιλά. Και από αυτό εξαρτάται ότι εγώ έχω μάθει το ελληνικά μου. Και του λέει τα γράμματα ακόμη
να ευχαριστώ, κύριε Μαϊμού. Μάλλον εμένει, μάλλον το στοχή. Μάλλον εμένει, μάλλον αφορμή. Σαν πέναντι δουλειά, σαν πέναντι δουλειά. Σαν πέναντι δουλειά, σαν πέναντι δουλειά.